Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μέρος πέμπτο, κεφάλαιο δεύτερο. Θα ήταν δύσκολο να πει κανείς πώς ακριβώς φινώθηκε στο σαλεμένο μυαλό της Κατερίνας Ιβάνοβνα αυτή η περίεργη ιδέα για το τραπέζι της παρηγοριάς. Γιατί χρειάστηκε να ξοδέψει γι' αυτό 10 ρούβλια και περισσότερο από τα 20 που της είχε δώσει ο Ρασκόλνικοφ για την κηδεία του Μαρμελάντοφ. Ίσως να νόμισε πως είχε υποχρέωση προς τον πεθαμένο να τιμήσει τη μνήμη του καθώς πρέπει, για να μάθουν όλοι όσοι έμεναν εκεί μέσα, και ιδιαίτερα η Αμαλία Ιβάνοβνα, πως όχι μόνο κατώτερός τους δεν ήτανε, αλλά πως σίγουρα άξιζε πολύ περισσότερο από όλους και πως δεν είχε κανένας το δικαίωμα να ζαρώνει τα μούτρα του, φέρνοντάς τον στο νου του. Μπορεί όμως να έπαιξε μεγάλο ρόλο εκείνη η περηφάνεια των φτωχών, που σε ορισμένες στιγμές της ζωής τους τους πρόχνει να ξοδέψουν και την τελευταία τους πεντάρα, για να μην φανούν σε τίποτα κατώτεροι από τους άλλους. Είναι ακόμα πολύ πιθανό να θέλησε η Κατερίνα να αποδείξει σε όλους τους βρωμονικαραίους, σε αυτήν ακριβώς την περίσταση που θα έλεγε κανείς ότι την εγκατέλειψαν οι πάντες, ότι όχι μονάχα ήξερε τους καλούς τρόπους και μπορούσε να δέχεται, αλλά ότι είχε ανατραφεί για μια αλλιώτικη ζωή σε σπίτι αρχοντικό, αριστοκρατικό μάλιστα, σε σπίτι συνταγματάρχη, και πως δεν ήταν καθόλου καμωμένη για να σκουπίζει το πάτωμα και να πλένει τις νύχτες στα εσώρουχα των μικρών. Κάτι τέτοια κύματα εγωισμού και ματαιοδοξίας κατακλείζουν πολλές φορές και τους φτωχότερους ακόμα ανθρώπους και τους πιο παραγκονισμένους. Και κάποτε, οι υπερβολές αυτές μεταμορφώνονται σε ανάγκες επιτακτικές. Εξάλλου, η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν ήταν καθόλου από τους ανθρώπους που το βάζουν κάτω. Μπορεί να πληγωνότανε βαθιά σε ορισμένες περιστάσεις, δεν θα γονάτιζε όμως ποτέ τις ηθικά. Εκτός από αυτό, η Σόνια είχε πολύ δίκιο λέγοντας ότι το μυαλό της μητέρας της είχε αρχίσει να σαλεύει. Βέβαια, κανείς δεν ήταν σε θέση να το πιστοποιήσει αυτό το πράγμα θετικά και αποφασιστικά. Αλλά τώρα τελευταία, εδώ και έναν χρόνο πάνω κάτω, το έρμο το μυαλό της τράβηξε τόσα πολλά βάσανα που δεν μπορεί να μην πειράχτηκε λιγάκι. Αλλά και η προχωρημένη φυματίωση προδιαθέτει τον οργανισμό προς τις γενοητικές διαταραχές, όπως μας λένε οι γιατροί. Τα κρασιά ούτε πολλά ήτανε, ούτε και σε διάφορες ποσότητες υπήρχαν. Οι μαδαίρες και όλα τα άλλα ήταν υπερβολές. Είχανε μόνο βότκα, ρούμι, κρασί της Λισαβόνας και όλα της χειρότερης ποιότητας, αλλά σε αρκετή ποσότητα. Όσο για φαγητά, εκτός από τα καθιερωμένα κόλυβα από ρύζι και σταφίδες, υπήρχαν 2-3 ακόμα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και τηγανίτες, όλα μαγειρεμένα στην κουζίνα της Αμαλίας Ιβάνοβνα. Επιπλέον, υπήρχαν και 2 σαμοβάρια για όσους ήθελαν να πιούν τσάι και πόντς μετά το φαγητό. Τα ψώνια τα έκανε η ίδια η Κατερίνα Ιβάνοβνα με την βοήθεια κάποιου φουκαρά Πολωνού Νικάρη, που μονάχα ένας θεός ήξερε γιατί έμενε στις κυρίας Λιπεβέσχελ. Προσφέρθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή να βοηθήσει την Κατερίνα Ιβάνοβνα και έτρεχε ασταμάτητα όλη τη χθεσινή ημέρα και όλο το πρωινό σήμερα, με το κεφάλι του σκυφτό και με τη γλώσσα κρεμασμένη έξω. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι φρόντιζε να τον προσέξουν όλοι ότι του είχε βγει η γλώσσα. Κάθε τόσο έτρεχε με το παραμικρό να ρωτήσει την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Πετάχτηκε μάλιστα και στην αγορά για να την βρει και την αποκαλούσε αδιάκοπα «Πάνη Χορουζίνα», κυρία συνταγματάρχου. Στο τέλος πια άρχισε να της δίνει στα νεύρα, παρόλο που στην αρχή έλεγε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο εξυπηρετικότατος και μεγαλόκαρδος άνθρωπος, θα πήγαινε χαμένη. Ήτανε μέσα στον χαρακτήρα της κι αυτό να στολίζει με τα πιο φανταχτερά και τα πιο κολακευτικά επίθετα τον καθένα που θα βρισκότανε στον δρόμο της, και να τον πενεύει τόσο πολύ που να τον κάνει πια να ντρέπεται ο άνθρωπος. Τον έκανε ήρωα διαφόρων περιστατικών που ποτέ δεν είχαν γίνει στην πραγματικότητα και που τα πίστευε ειλικρινά η ίδια πρώτα-πρώτα σαν αληθινά. Κι ύστερα,
απογοητευότανε ξαφνικά και μπορούσε να σκυλοβρήσει μπροστά σε όλους και να πετάξει έξω με τις κλωτσιές αυτόν τον ίδιο άνθρωπο που μόλις πριν από λίγη ώρα λιβάνιζε και προσκυνούσε. Από φυσικού της η Κατερίνα Ιβάνοβνα ήταν άνθρωπος εύθυμος, χαρούμενος και μάλλον αισιόδοξος. Αλλά ύστερα από τόσες δυστυχίες και αποτυχίες που είχε στη ζωή της, είχε αρχίσει να λαχταράει και μάλιστα να απαιτεί μια ζωή ειρηνική και χαρούμενη για όλους τους ανθρώπους και να μην επιτρέπει σε κανένα να ζήσει διαφορετικά, σε σημείο πια που με την παραμικρή δυσαρμονία, με την παραμικρή αποτυχία, γινότανε αμέσως έξω φρενών και μέσα σε μια στιγμή, ενώ πριν από λίγο έτρεφε τις ωραιότερες ελπίδες και έκανε τα πιο λαμπερά όνειρα, άρχιζε να τα βάζει με την μοίρα της, να πετάει το κάθε τι που έπεφτε στα χέρια της και να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. Και η Αμαλία Ιβάνοβνα, επίσης, πήρε ξαφνικά μια εντελώς ξεχωριστή σημασία για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Μεγάλωσε σημαντικά η εκτίμησή της για αυτήν, ίσως μόνον γιατί θα γινόταν το τραπέζι και η Αμαλία Ιβάνοβνα προσφέθηκε με όλη της την καρδιά να πάρει μέρος στις σχετικές προετοιμασίες. Ανέλαβε να στρώσει το τραπέζι, να φέρει από τα δικά της πετσέτες, τραπεζομάντιλο, πιατικά κτλ. Και να μαγειρέψει τα φαγητά στην κουζίνα της. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, πηγαίνοντας στο νεκροταφείο, της ανέθεσε όλες τις εξουσίες, αφήνοντάς την να κάνει ό,τι ήθελε. Πραγματικά, όλα ετοιμάστηκαν όσο καλύτερα γινότανε. Το τραπέζι στρώθηκε αρκετά καθαρά. Πιάτα, πιρούνια, μαχαίρια, ποτήρια, ρακοπότηρα και φλιτζάνια ήταν φυσικά ετερόκλητα και διαφόρων τύπων, γιατί τα δανείστηκαν από πολλούς νικάριδες. Βρίσκονταν όμως όλα την ορισμένη ώρα στην θέση τους. Έτσι, η Αμαλία Ιβάνοβνα, με την συνέστηση ότι είχε εκπληρώσει θαυμάσια την αποστολή της, υποδέχθηκε τους καλεσμένους που γύριζαν από το νεκροταφείο με κάποια περηφάνεια. Καλοστολισμένη με το μαύρο της φόρεμα και με τις πένθυμες κορδέλες που είχε βάλει στο σκουφάκι της. Η περηφάνεια αυτή, νόμιμη άλλωστε, δεν άρεσε στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, άγνωστο γιατί. «Λες και δεν θα τα καταφέρναμε εμείς να στρώσουμε τραπέζι, αν δεν υπήρχε η Αμαλία Ιβάνοβνα». Επίσης, δεν της χτύπησε καλά στο μάτι εκείνο το σκουφάκι με τις καινούργιες κορδέλες. «Σαν να το παραπήρε απάνω της η κουτογερμανίδα. Ολόκληρη σπιτονικοκυρά εγώ, σου λέει, και καταδέχομαι να συντρέχω πανφτωχούς νικάριδές μου. Από φιλανθρωπία. Καλέ τι μας λες. Όταν ήμουν εγώ στο σπίτι του μπαμπά που ήταν συνταγματάρχης, κυβερνήτης σχεδόν, στρώναμε τραπέζι για 40 καλεσμένους και κάτι Αμαλίες Ιβάνοβνες ή καλύτερα Λουτβίκοβνες δεν τις αφήναμε να πλησιάσουν ούτε στη κουζίνα». Ωστόσο η Κατερίνα Ιβάνοβνα αποφάσισε να μην δείξει αμέσως τα αισθήματά της, παρόλο που από μέσα της λογάριαζε να βάλει σήμερα κιόλας την Αμαλία Ιβάνοβνα στην θέση της. Διαφορετικά, ένας θεός ξέρει τι θα νόμιζε. Έτσι περιορίστηκε μόνο στο να της δείξει μια ψυχρότητα. Ένα άλλο δυσάρεστο επεισόδιο μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την δυσαρέσκειά της. Από όλους τους νικάριδες που ήταν καλεσμένοι, κανένας δεν συνόδεψε την εκφορά, εκτός από τον Πολωνό, που τα κατάφερε να έρθει και στο νεκροταφείο. Αντίθετα, στις παρηγοριές, σαν να λέμε στους μεζέδες, πλάκωσαν οι πιο φτωχοί και οι πιο ασήμαντοι από δάφτους, μερικοί μάλιστα αφορώντας τα καθημερινά τους με δύο λόγια όλη την κουρελαρία. Οι σοβαρότεροι νικάριδες, που είχαν μια καλύτερη κοινωνική θέση, απουσίαζαν όλοι τους σαν να ήταν συνεννοημένοι. Έτσι, ο Πιότ Πετρόβιτς Λούζιν, λόγου χάρη, που τον έβλεπαν σαν το σπουδαιότερο πρόσωπο σε ολόκληρο το σπίτι, δεν ήρθε. Κι όμως, από χθες το βράδυ κιόλας η Κατερίνα Ιβάνοβνα πρόφτασε να το κάνει βούκινο, λέγοντας σε όλους, δηλαδή στην Αμαλία Ιβάνοβνα, στην Πολιά, στη Σόνια και στον Πολωνό, πως ο Πιότ Πετρόβιτς είναι από τους πιο ευγενικούς και μεγαλόψυχους ανθρώπους, με πολύ σπουδαίες γνωριμίες και τεράστια περιουσία, και πως ήταν παλιός φίλος του πρώτου άντρα της, πως τον είχαν φιλοξενήσει άλλοτε στο σπίτι του πατέρα της και πως της έδωσε τον λόγο του ότι θα τα κανονίσει να της βγάλουν μια πολύ μεγάλη σύνταξη. Με την ευκαιρία θα σημειώσουμε πως όταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα πενευόταν για την περιουσία ή για τις μεγάλες γνωριμίες κάποιου, το έκανε πάντοτε χωρίς να έχει το παραμικρό συμφέρον και δίχως κανέναν υπολογισμό, αλλά μόνον πενεύοντας κάποιον και για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε αυτόν που πένευε.
μαζί με τον Πιότ Πετρόβιτς και κατά πως φαίνεται για να ακολουθήσει το παράδειγμά του, απουσίασε και εκείνος ο τυποτένιος ο Λεπεζιάτνικοφ. Τι νόμιζε λοιπόν πως είναι και η αφεντιά του? Τον κάλεσε για ψυχικό και γιατί έμενε στο ίδιο φωδωμάτιο με τον Πιότ Πετρόβιτς. Ήτανε φίλοι βλέπεις και δεν μπορούσαμε να μην τον καλέσουμε και αυτόν. Δεν ήρθε επίσης και κάποια κυρία του κόσμου μαζί με την γεροντοκοριασμένη θυγατέρα της. Αυτές, μόλο που δεν είχαν καλά-καλά 15 μέρες στο σπίτι της Αμαλίας Ιβάνοφνα, άρχισαν κιόλας να κάνουν διάφορες παρατηρήσεις για την φασαρία και τις φωνές που ακούγονταν από το δωμάτιο του Μαρμελάντοφ. Ιδίως όταν ο Μακαρίτης γύριζε στο σπίτι μεθυσμένος. Τα παράπονά τους έφτασαν στα αυτιά της Κατερίνας Ιβάνοβνα όταν τσακώθηκε με τη σπιτινοικοκυρά της και την φοβέριζε αυτή πως θα τους πετάξει έξω. Πετώντας της κατάμουτρα ότι ενοχλούσανε καθώς πρέπει νικαραίους που δεν τους έφταναν ούτε στο μικρό νυχάκι τους. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αποφάσισε να προσκαλέσει εκείνη την κυρία και την κόρη της που δεν έφτανε ούτε ως το νυχάκι τους, γιατί κάθε φορά που τύχαινε να την συναντήσουν, γύριζαν αλλού το κεφάλι τους με περιφρόνηση. Θα τους έδειχνε τουλάχιστον πως εδώ μέσα είμαστε τόσο ευγενείς, ώστε να ξεχνάμε ακόμα και τις προσβολές, και θα μπορούσαν να καταλάβουν ότι η Κατερίνα Ιβάνοφνα δεν ήταν καθόλου μαθημένη να ζει μέσα σε τέτοια εξαθλίωση. Λογάριαζε να τους το εξηγήσει αυτό το πράγμα στο τραπέζι και να τους μιλήσει για τον μπαμπά της, τον κυβερνήτη. Ταυτόχρονα, θα έβρισκε τον τρόπο να τους πει πως δεν υπήρχε λόγος να γυρίζουν αλλού το κεφάλι τους όταν τη βλέπουν και πως δεν υπήρχε μεγαλύτερη βλακεία από αυτό. Άφαντος επίσης είχε γίνει και εκείνος ο χοντρός αντισυνταγματάρχης. Στην πραγματικότητα ήτανε μόνον λοχαγός απόστρατος. Έμαθαν όμως ότι από τα χθες βρισκόταν στα κακά του χάλια. Με ένα λόγο, οι μόνοι που ήρθανε ήτανε ο Πολωνός, ένας καχεκτικός πυριάρης και άφωνος σαν ψάρι υπάλληλος που φορούσε ένα φράκο λιχδιάρικο και βρωμοκοπούσε αποκρουστικά, ένα γεροντάκι, κουφός και στραβός σχεδόν, που είχε κάποτε μια θέση του ταχυδρομείου και που κάποιος του πλήρωνε τον νίκη του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να ξέρει κανείς γιατί. Ήρθε επίσης και ένας απόστρατος υπολοχογός της επιμελητείας που γελούσε δυνατά με τον πιο πρόστιχο τρόπο και δεν φορούσε, αν το χωράει το μυαλό σας, ούτε γυλαίκο. Κάποιος πάλι πήγε και κάθισε κατευθείαν στο τραπέζι, χωρίς καν να χαιρετήσει την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και ένας άλλος ήρθε φορώντας μια ρόμπα, γιατί δεν είχε άλλα ρούχα. Η απρέπεια όμως αυτού ξεπερνούσε τα όρια και η Αμαλία Ιβάνοβνα με τον Πολωνό τα κατάφεραν, ύστερα από πολλές προσπάθειες, να τον διώξουν. Εξάλλου, ο Πολωνός είχε κουβαλήσει μαζί του και δύο συμπατριώτες του, που δεν είχαν μείνει ποτέ στη Αμαλία Ιβάνοβνα, ούτε και τους ήξερε κανείς στο σπίτι. Όλα αυτά στενοχώρησαν πολύ την Κατερίνα Ιβάνοβνα. «Ώστε γι' αυτό λοιπόν έκανα τόσες ετοιμασίες», σκέφτηκε. Για να εξοικονομήσουν χώρο, αναγκάστηκαν να μην βάλουν και τα παιδιά στο τραπέζι, που μόνον αυτό έπιανε όλο το δωμάτιο σχεδόν. Τους έστρωσαν σε μια γωνιά πάνω σε μια κασέλα και έβαλαν τα δυο μικρότερα να καθίσουν σε ένα πάγκο. Η Πολιά, σαν μεγαλύτερο, ανέλαβε να τα προσέχει, να τους δώσει να φάνε και να τους σκουπίζει τη μύτη, όπως γίνεται με τα παιδιά που είναι από καθώς πρέπει σπίτια. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναγκάστηκε με έναν λόγο να τους δεχθεί όλους με διπλασιασμένη ακαταδεξία και ψυχρότητα. Σε μερικούς έριξε μια ματιά ιδιαίτερα αυστηρή όταν τους κάλεσε να καθίσουν στο τραπέζι. Πιστεύοντας, άγνωστο για ποιο λόγο, ότι υπεύθυνη για την απουσία των πιο σημαντικών καλεσμένων ήταν η Αμαλία Ιβάνοβνα, κράτησε απέναντι μια στάση τόσο προκλητική που εκείνη το κατάλαβε αμέσως και πειράχτηκε. Επιτέλους, κάθισαν στο τραπέζι. Ο Ρασκόλνικοφ μπήκε μέσα την ίδια σχεδόν στιγμή που γύριζαν οι άλλοι από το νεκροταφείο. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα χάρηκε πολύ που τον είδε. Πρώτα-πρώτα γιατί ήταν ο μόνος μορφωμένος καλεσμένος της. Ένας άνθρωπος που, καθώς είναι γνωστό, θα γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πετρουπόλεως, ύστερα από 2 χρόνια. Και ύστερα, γιατί αμέσως, μόλις μπήκε μέσα, τη ζήτησε με μεγάλο σεβασμό συγγνώμη που, παρά την επιθυμία του, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν τον ένιωσε πια καθόλου. Τον έβαλε να καθίσει στα αριστερά της. Δεξιά καθόταν η Αμαλία Ιβάνοβνα. Και παρόλο που είχε το νου της να σερβίρονται κανονικά τα φαγητά και ανησυχούσε μήπως και δεν έφταναν για όλους, παρά τον φρικτό βήχα που την έπνιγε κάθε τόσο,
τις δύο τελευταίες μέρες σαν να είχε χειροτερέψει, δεν έπαβε να του μιλάει και να το εμπιστεύεται μουρμουριστά όλα όσα είχε αυτή τη στιγμή στην καρδιά της και όλη την δικαιολογημένη αγανάκτησή της για την αποτυχία που σημείωσε το τραπέζι της παρηγοριάς. Η στενοχώρια της όμως πολλές φορές παραχωρούσε τη θέση της σε ένα χαρούμενο γέλιο εις βάρος των καλεσμένων της και ιδίως της σπιτονικοκυράς της. Ένα γέλιο που δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. «Όλα αυτά τα φταίει αυτή η καρακάξα. Ξέρετε ποια λέω. Αυτή. Αυτή». Και του δείχνε με νοήματα τη σπιτονικοκυρά. «Για ειδέστε τη. Καταλαβαίνει πως μιλάμε για αυτήν και γούρλωσε τα μάτια. Δεν μπορεί να ακούσει όμως και κοντεύουν να πεταχτούν τα μάτια της έξω. Ή πάλι ο κουκουβάγια. Προσέξατε. Θέλει να πιστέψουν όλοι ότι με προστατεύει και ότι μου κάνει μεγάλη τιμή που βρίσκεται στο τραπέζι. Την παρακάλεσα, σαν καθώς πρέπει γυναίκα που είναι, να καλέσει ανθρώπους καθώς πρέπει, γνωστούς του Μακαρίτη. Αλλά εκείνη, κοιτάτε εδώ τι μου κουβάλισε. Κακομαθημένους και τυποτένιους. Κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτόν εκεί τον άπλητο, μια μίξα πάνω σε δύο πόδια. Α, με εκείνη βρωμοπολωνέζη. Δεν τους έχει ξαναδεί κανείς εδώ μέσα. Ούτε κι εγώ ξέρω. Γιατί ήρθανε, μου λέτε, σας παρακαλώ. Μου στρογγυλοκάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ε, κύριε. Φώναξε σε έναν τους δυο Πολωνούς ξαφνικά. Πήρατε τηγανίτες. Πάρετε κι άλλες. Μπύρα. Πιάστε και μπυρίτσα. Ή μήπως προτιμάτε βότκα. Κοιτάξτε τον. Πετάχτηκε όρθιος και κάνετε μενάδες. Κοιτάξτε τους, κοιτάξτε τους όλους. Έχουν λυσάξει, φαίνεται, στην πείνα. Χαλάλι τους, σας φάνε. Δεν κάνουνε τουλάχιστον φασαρία. Μόνο φοβάμαι αλήθεια για τα σημαίνια κουτάλια της πιτωνικοκυράς. Αμαλία Ιβάνοβνα, είπε φωναχτά σχεδόν γυρίζοντας ξαφνικά κατά τη σπιτονικοκυρά. Σας ειδοποιώ εκ των προτέρων ότι αν τυχόν και σας ξαφρίσουν τίποτα κουτάλια, δεν θα είμαι εγώ καθόλου υπεύθυνη. Ξεράθηκε στα γέλια πάλι με το αστείο της και γυρίζοντας ξανά κατά τον Ρασκόλνικοφ, του έκανε νόημα με το κεφάλι δείχνοντάς του τη σπιτονικοκυρά. Δεν κατάλαβε και πάλι δεν κατάλαβε. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό, κοιτάξτε τη σωστή κουκουβάγια, σας λέω. Αληθινή κουκουβάγια με καινούργιες κορδελίτσες. Το γέλιο της όμως γύρισε πάλι σε έναν βήχαν υπόφορο που κράτησε 5 ολόκληρα λεπτά. Στο μαντίλι της φάνηκε αίμα κόκκινο και στο μέτωπό της σταγόνες υδρότα. Έδειξε αμίλητα το αίμα στον Ρασκόλνικοφ και με κομμένη ανάσα του είπε ψιθυριστά με πολύ μεγάλη ταραχή, ενώ τα μάγουλά της είχαν γίνει κατακόκκινα. «Της ανέθεσα, βλέπετε, την πιο λεπτή μπορώ να πω αποστολή, δηλαδή να καλέσει εκείνη την κυρία και την κόρη της. Καταλαβαίνετε για ποιες μιλάω τώρα. Έπρεπε να χειριστεί το ζήτημα με πολύ τάκτ, με τέχνη, εκείνη όμως τα κατάφερε έτσι ώστε αυτό το βλακόμουτρο η ξένη, η παλιοεπαρχιώτισσα, γιατί στην ουσία είναι χείρα κάποιου ταγματάρχη και ήρθε εδώ για να βγάλει μια σύνταξη, προσκυνάει τον έναν και τον άλλον, χώρια που αν και τα έχει τα 55 ολοστρόγγυλα, μπογιατίζεται, πουδραρίζεται και φτιασιδώνεται. Αυτό πια το ξέρει όλος ο κόσμος. Αυτή λοιπόν η τυποτένια όχι μονάχα δεν καταδέχτηκε να έρθει, αλλά ούτε καν φρόντισε να βρει μια δικαιολογία και να ζητήσει συγγνώμη, όπως απαιτεί η στοιχειώδης ευγένεια να κάνει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορώ επίσης να καταλάβω γιατί δεν ήρθε ο Πιότ Πετρόβιτς. Μα πού είναι η Σόνια, πού είχε πάει. Α, νάτι επιτέλους. Μα πού ήσουν, Σόνια. Παράξενο. Να μην έρχεσαι στην ώρα σου ακόμα και στην κηδεία του πατέρα σου. Ροντιόν Ρωμάνοβιτς, κάνε της λίγο τόπο να καθίσει δίπλα σας. Να η θέση σου, Σόνια, κάθισε και πάρε ό,τι θέλεις. Πάρε λίγη πηχτή, είναι πρώτης τάξεως. Σε λίγο θα σου φέρουνε και τηγανίτες. Έβαλαν φαγητό στα παιδιά. Πολλιά, σας έδωσαν απ' όλα. Ωραία. Κάθισε φρόνημα, Λένια, και εσύ, Κόλια, μην κουνάς έτσι τα πόδια σου. Να κάθεσαι όπως πρέπει, σαν παιδάκι καλό να θρεμένο. Τι είπε, Σόνια? Η Σόνια έσπευσε να της μεταφέρει αμέσως τη συγγνώμη που τη ζήτησε ο Πιότ Πετρόβιτς, φροντίζοντας να μιλάει δυνατά για να την ακούσουν όλοι οι καλεσμένοι, χρησιμοποίησε μάλιστα τις πιο ευγενικές φράσεις που μπορεί κανείς για να εκφράσει το σεβασμό του, τάχα πως της τα είπε έτσι ο Πιότ Πετρόβιτς. Πρόσθεσε μάλιστα ότι την παρακάλεσε να της υπογραμμίσει ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα του δοθεί, θα έρθει οπωσδήποτε αμέσως να μιλήσουν ιδιαιτέρως για οικονομικά ζητήματα, να συνεννοηθούν για τις περαιτέρω ενέργειες κτλ. Κτλ. Ήξερε πως αυτό το πράγμα θα καθησύχαζε την Κατερίνα Ιβάνοβνα, θα την κολάκευε και προπαντός θα ικανοποιούσε τον εγωισμό της. Κάθισε δίπλα στον Ρασκόλνικοφ, αφού τον χαιρέτησε γρήγορα-γρήγορα, ρίχνοντάς του μια κλεφτή ματιά γεμάτη περιέργεια.
Όλη την άλλη ώρα όμως απέφευγε να τον κοιτάζει και να μιλάει μαζί του. Φαινόταν μάλιστα αφηρημένη, παρόλο που κοίταζε κατά άματα την Κατερίνα Ιβάνοβνα, προσπαθώντας να προλαβαίνει όλες τις επιθυμίες της. Ούτε εκείνη, ούτε η Κατερίνα Ιβάνοβνα φορούσαν ρούχα πένθους, γιατί δεν είχανε. Η Σόνια είχε βάλει ένα καφέ σκούρο φουστάνι και η Κατερίνα Ιβάνοβνα ένα τσίτινο με ρίγες μαύρες, το μοναδικό που είχε. Δέχτηκε με άφατη αγαλίαση τη συγγνώμη που τη ζητούσε ο Πιότ Πετρόβιτς και αφού άκουσε την Σόνια με το πιο επίσημο ύφος του κόσμου, την ρώτησε, όχι με λιγότερη επισημότητα, για την υγεία του Πιότ Πετρόβιτς. Ύστερα, χωρίς να χάσει λεπτό και δυνατά σχεδόν, είπε στον Ρασκόλνικοφ ότι πραγματικά θα ήταν πολύ παράξενο ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος σαν τον Πιότ Πετρόβιτς να έρθει και να ανακατευτεί με όλη αυτή τη σάρα και τη μάρα, όσο μεγάλη αφοσίωση και αν έτρεφε για την οικογένειά της και παρά τους φιλικούς δεσμούς που είχε με τον μπαμπά. «Να γιατί σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, Ροντιόν Ρωμάνοβιτς, που καταδεχτήκατε να έρθείτε και μάλιστα σε τέτοιο περιβάλλον», πρόσθεσε σχεδόν δυνατά. «Είμαι σίγουρη ότι μόνο η στενή φιλία σας με τον δύστιχο Μακαρίτη σας παρακίνησε να κρατήσετε τον λόγο σας». Κατόπιν, περιέφερε ακόμα μια φορά το βλέμμα της περήφανα και ακατάδεχτα σε όλους τους καλεσμένους και άξαφνα, υψώνοντας την φωνή της, ρώτησε εκείνο το κουφό γεροντάκι που καθότανε στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. «Θέλετε κι άλλο ψητό? Σας έδωσαν κρασί?» Ο γέρος δεν απάντησε και για κάμποση ώρα δεν μπόρεσε να καταλάβει τι τον ρωτούσαν, παρόλο που οι διπλανοί του προσπαθούσαν να του το πούν για να γελάσουν. Κοίταζε τριγύρω του με το στόμα ανοιχτό, πράγμα που τους έκανε όλους να βάλουν τα γέλια. «Ορίστε το βλακόμουτρο, γέ, δέστε τον. Και γιατί μου τον κουβάλισαν εδώ?» «Όσο για τον Πιότ Πετρόβιτς, ήμουνα πάντοτε σίγουρη γι' αυτόν», είπε η Κατερίνα Ιβάνοβνα στο Ρασκόλνικοφ. «Φυσικά», πρόσθεσε αμέσως, γυρίζοντας κατά την Αμαλία Ιβάνοβνα και ρίχνοντάς της μια αυστηρή ματιά που την έκανε ξαφνικά να μαζευτεί. «Δεν μοιάζει καθόλου με κάτι λουλούδες ή μυεστολισμένες, που στο σπίτι του μπαμπά δεν θα τις έμπαζαν ούτε στη κουζίνα και που βέβαια ο Μακαρίτης ο άντρας μου θα τους έκανε μεγάλη τιμή αν τις δεχότανε και αυτό το έκανε μόνο και μόνο γιατί η καλοσύνη της ψυχής του ήταν ανεξάντλητη». «Ναι, τάτσουξε. Αχ, πόσο του άρεσε να τα κοπανάει», φώναξε ξαφνικά ο πρώην αξιωματικός της επιμελητίας, ενώ κατέβαζε το 12ο ποτήρι βότκα. «Ο Μακαρίτης την είχε πραγματικά αυτή την αδυναμία και το ξέρει όλος ο κόσμος», απάντησε η Κατερίνα Ιβάνοβνα αμέσως. «Ήτανε όμως άνθρωπος καλός και ευγενικός και σεβότανε την οικογένειά του. Το μοναδικό του ελάττωμα ήταν ότι από την πολύ του καλοσύνη έκανε παρέα ένα σωρό παλιανθρώπους και ένας Θεός μονάχα ξέρει με ποιους πήγαινε και τάπινε. Φανταστείτε, Ροντιόν Ρωμάνοβιτς, ότι βρέθηκε στην τσέπη του ένα κοκοράκι. Ήτανε τύφλα στο μεθύσι, αλλά τα παιδιά δεν το ξεχνούσε». «Κοκοράκι? Είπατε ένα κοκοράκι?» φώναξε αυτός της επιμελητίας. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν καταδέχτηκε να το απαντήσει. Βυθίστηκε για λίγο στις σκέψεις της και αναστέναξε βαθιά. «Θα πιστεύετε κι εσείς, όπως όλοι οι άλλοι, πως ήμουνα πολύ σκληρή μαζί του», συνέχισε γυρίζοντας κατά το Ρασκόλνικοφ. «Λάθος. Με εκτιμούσε. Με εκτιμούσε βαθιά. Είχε τόσο καλή ψυχή. Πόσο το λυπόμουν μερικές φορές. Τύχαινε να κάθεται σε μια άκρη και να με κοιτάζει από εκεί, να με κοιτάζει. Ράγιζε τότε η καρδιά μου να τον βλέπω. Ήθελα να του έλεγα μια τρυφερή κουβέντα, αλλά έλεγα από μέσα μου. Αν δείξεις πως συγκινήθηκες, θα πάει να ξαναμεθύσει. Μόνο με την αυστηρότητα μπορούσε να τον συγκρατήσω λίγο. Ναι, τον τραβάγατε όμως και από τα τσουλούφια. Έγινε κάμποσες φορές αυτό», είπε ο πρώην αξιωματικός κοπανώντας άλλο ένα ποτήρι. «Μερικούς ηλίθιους πρέπει όχι μονάχα να τους δέρνεις, αλλά και να τους πετάς έξω με το σκουπόξυλο. Και δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για το Μακαρίτη», απάντησε η Κατερίνα Ιβάνοβνα απότομα. Οι δύο κόκκινες κοιλίδες στα μάγουλά της ζωήρευαν όλο και περισσότερο. Το στήθος της ανεβοκατέβαινε γρήγορα. Ακόμα λίγο και ήταν έτοιμη να κάνει καμιά σκηνή. Πολλοί γελούσαν και έβλεπες πως κάτι τέτοιο θα τους ευχαριστούσε. Άρχισαν να κουρντίζουν τον απόστρατο και να τους σιγοψιθυρίζουν κάτι στα αυτή. Ήτανε φανερό πως έριχναν λάδι στην φωτιά. «Πώς, με συγχωρείτε, μπορώ να σας ρωτήσω για ποιο μιλάτε?» άρχισε να λέει ο απόστρατος. «Δηλαδή πάνω σε τι, είπατε τώρα δά πως, εξάλλου δεν είναι ανάγκη, δεν έχει σημασία, μια χείρα, μια δυστυχισμένη χείρα, την συγχωρώ, δεν πειράζει». Και άδειασε πάλι το ποτήρι του. Ο Ρασκόλνικοφ άκουγε αμίλητα και με κάποια αηδία.
Έκανε πως τρώει έτσι από ευγένεια, αλλά μόλις που άγγιζε τα φαγητά που στίβαζε αδιάκοπα στο πιάτο του η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Φοβότανε να μην την προσβάλλει. Τα μάτια του έμεναν καρφωμένα στην Σόνια που γινότανε όλο και πιο ανήσυχη. Προαισθανότανε κι αυτή πως το τραπέζι δεν θα τέλειωνε καλά και παρακολουθούσε με φόβο την οργή της Κατερίνας Ιβάνοβνα που όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Ανάμεσα στα άλλα ήξερε πως ο κυριότερος λόγος που αρνήθηκαν με τόση περιφρόνηση εκείνες οι ξένες στην πρόσκληση ήτανε αυτή η ίδια η Σόνια. Άκουσε μάλιστα την Αμαλία Ιβάνοβνα πως η μητέρα της κοπέλας θεώρησε προσβλητική αυτή την πρόσκληση και είπε «Πώς θα μπορούσα εγώ να αφήσω το κορίτσι μου να καθίσει δίπλα σε μια τέτοια». Η Σόνια καταλάβαινε ότι η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα το είχε μάθει οπωσδήποτε και ήξερε ότι πιο πολύ της τύχιζε όταν έφυγαν αυτή, τη Σόνια, παρά όταν μιλούσανε προσβλητικά για την ίδια, για τα παιδιά ή και για τον μπαμπά της. Με δύο λόγια το είχε για προσβολή θανάσιμη και το ξέρε πολύ καλά η Σόνια ότι δεν θα ησύχαζε αν δεν απεδείκνυε σε αυτές τις δυο λουλούδες ότι κτλ. Κτλ. Τότε κάποιος, σαν να το έκανε επίτηδες, έστειλε στην Σόνια από την άλλη άκρη του τραπεζιού ένα πιάτο όπου είχε φτιάξει από ψύχα ψωμιού δύο καρδιές τρυπημένες με βέλος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναψοκοκίνησε και φώναξε αμέσως ότι αυτός που το έκανε ήταν ένα μεθυσμένο γαϊδούρι. Η Αμαλία Ιβάνοβνα προαισθανόταν και αυτή ότι θα γινόταν κάτι κακό και ταυτόχρονα ήταν πληγωμένη ως τα τρίσβαθα της ψυχής της με την περιφρονητική στάση της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Θέλοντας λοιπόν να διασκεδάσει τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί και να εξυψώσει τον εαυτό της στα μάτια του κόσμου, άρχισε ξαφνικά και στα καλά καθούμενα να λέει μια ιστορία για κάποιο γνωστό της φαρμακοποιό, τον Κάρλ, που ταξίδευε ένα νύχτα και ο αμαξάς ήθελε να το σκοτώσει και ο Κάρλ παρακαλούσε πολύ πολύ να μην σκοτώσει και έκλαιγε και σταύρωνε κέρια και μεγάλο τρόμο και πάρει και από το πολύ το φόβο του έσπασε το καρδιά του. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έσπευσε να παρατηρήσει, χαμογελώντας όμως, ότι καλά θα έκανε η Αμαλία Ιβάνοβνα να μην τα λέει τα ανέκδοτά της ρωσικά. Εκείνη θίχτηκε περισσότερο και απάντησε πως ο Vater aus Berlin, ο πατέρας της δηλαδή από το Βερολίνο, ήταν πολύ πολύ σπουδαίο άνθρωπο και είχε πάντοτε τα χέρια στο τσέπες. Τότε πια η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν κρατήθηκε άλλο και έμπηξε κάτι χάχανα που έκαναν την Αμαλία να χάσει την υπομονή της και να είναι έτοιμη να ξεσπάσει κι αυτή. «Άκου τώρα, κουκουβάγια», είπε η Κατερίνα Ιβάνοβνα στο Ρασκόλνικοφ, ψιθυριστά και σε κατάσταση ευθυμίας σχεδόν. «Ήθελα να μας πει πως περπατούσε με τα χέρια στις τσέπες και παραλίγο να βγει το νόημα ότι έχουν τα χέρια στις τσέπες των άλλων». «Το έχετε προσέξει, Ροντιόν Ρωμάνοβιτς, ότι όλοι αυτοί οι ξένοι που μένουν στην Πετρούπολη και προπάντων οι Γερμανοί που μας έρχονται από όλες τις γωνιές της γης είναι πιο κουτοί από εμάς». «Όχι, πείτε μου κι εσείς. Επιτρέπετε να κάθετε και να μας λέει ότι ο Κάρλ το φαρμακοποιός από το πολύ το φόβο το καρδιά του έσπασε? Και έπειτα σκεφτείτε τι ζωάκι ήταν αφού, αντί να δέσει χειροπόδαρα τον αμαξά, σταύρωσε τα χέρια του και άρχισε να κλαψουρίζει. Α, την παλιά κουκουβάγια. Φαντάζετε πως είναι πολύ συγκινητική η ιστορία που μας είπε και δεν το υποψιάζετε καθόλου πόσο κουτί είναι. Να, εκείνος εκεί ο Μπεκρούλιακας της επιμελητίας είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο έξυπνος από δάφτη. Βλέπεις αμέσως πως έχεις να κάνεις με έναν κρασοπατέρα που άφησε για το τελευταίο κουκούτσι του μυαλού του στον πάτο του ποτηριού, ενώ οι άλλοι μου έχουν πάρει το σοβαρό τους. Κοιτάξτε τι, κοιτάξτε τι πώς γουρλώνει τα μάτια. Θυμώνει τώρα, θυμώνει. Αφού ξέσκασε με αυτόν τον τρόπο, πέρασε αμέσως σε διάφορες λεπτομέρειες και ξαφνικά είπε ότι με το εφάπαξ που θα έπαιρνε, θα άνοιγε στην γενέτειρά της το οικοτροφείο για τα κορίτσια ευγενών. Ως τη στιγμή εκείνη, δεν είχε πει τίποτα σχετικά με αυτό στον Ρασκόλνικοφ. Άρχισε λοιπόν αμέσως να του περιγράφει την καινούργια ζωή που θα έκανε τότε. Και απότομα, άγνωστο πως βρέθηκε στα χέρια της το ίδιο εκείνο δίπλωμα για το οποίο του είχε μιλήσει ο Μακαρίτης τότε που πρωτογνωριστήκανε στη ταβέρνα και του είπε ότι η γυναίκα του Κατερίνα Ιβάνοβνα, τελειώνοντας το σχολείο, είχε χορέψει τον χορό με το σάλι μπροστά στον κυβερνήτη και άλλα σπουδαία πρόσωπα της επαρχίας. Το χαρτί αυτό θα χρησιμεύε τώρα στην Κατερίνα Ιβάνοβνα σαν πιστοποιητικό ότι είχε το δικαίωμα να ιδρύσει οικοτροφείο. Κυρίως όμως το έβγαλε για να κλείσει μια για πάντα το στόμα εκείνων των σουρλουλούδων σε περίπτωση που θα αποδέχονταν την πρόσκληση και να τους αποδείξει φως φανάρι ότι ήταν από σπίτι αρχοντικό, από αριστοκρατικό μπορούμε να πούμε, και συνεπώς
ήταν πολύ καλύτεροι από μερικές τυχοδιώχτισες που όσο πάνε και πληθαίνουν τώρα τελευταία. Το δίπλωμα πέρασε από χέρι σε χέρι από όλους τους καλεσμένους που είχαν μεθύσει. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν έφερε καμιά αντίρρηση, γιατί το χαρτί εκείνο έγραφε «et tout lettre», ότι πραγματικά ήταν κόρη παρασημοφορημένου αυλικού συμβούλου που είχε βαθμό παραπλήσιο με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Αμέσως ύστερα, η Κατερίνα Ιβάνοβνα, ακολουθώντας την έμμονη ιδέα της, άρχισε να μιλάει με λεπτομέρειες για την τόσο ήσυχη και όμορφη ζωή που θα περνούσε στην. Θα καλούσε καθηγητές του γυμνασίου να κάνουν μαθήματα στο ίδρυμά της. Υπήρχε εκεί πέρα ένας αξιοσέβαστος γέρος, ο κύριος Μαγκό, που της έμαθε τότε τα γαλλικά και που τελείωνε τις μέρες του στην ΤΑΦ. Φυσικά θα συμφωνούσε μαζί της σχετικά με τη τιμή. Τέλος, μίλησε και για τη Σόνια που θα την έπαιρνε και αυτή στην ΤΑΦ και θα ήταν ένας πολύτιμος βοηθός της. Σε αυτά τα λόγια κάποιος άφησε ένα πνιγμένο γέλιο στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, κάνοντας πως δεν άκουσε αυτό το γέλιο, ύψωσε την φωνή της για να απαριθμίσει αμέσως τα αναμφισβήτητα προσόντα της Σοφία Σεμιόνοβνα, προσθέτοντας ότι ήταν άξια να γίνει συνεταίρος της, γιατί είναι πολύ γλυκιά, υπομονετική και αφοσιωμένη, γιατί έχει τα καλύτερα αισθήματα και σπουδαία μόρφωση. Και αμέσως χτύπησε χαϊδευτικά τη Σόνια στα μάγουλα και ύστερα την φίλησε δύο φορές, απανωτά με θέρμη. Η Σόνια έγινε κατακόκκινη και τότε η Κατερίνα Ιβάνοβνα ξέσπασε ξαφνικά σε κλάματα, λέγοντας πως ήταν και αυτή μια δυστυχισμένη ανόητη, με νεύρα σπασμένα, ότι συγκινήθηκε πολύ και ότι καιρός πια είναι να τελειώσει αυτή η ιστορία, αφού τέλειωσαν τα φαγητά. Μπορούσαν λοιπόν να σερβίρουν το τσάι. Εκείνη τη στιγμή η Αμαλία Ιβάνοβνα, που φαινόταν εξουθενωμένη, γιατί δεν έπαιρνε καθόλου μέρος στην κουβέντα και γιατί κανένας δεν την άκουγε, έκανε μια τελευταία απόπειρα και με την καρδιά πληγωμένη κρυφά, πήρε το θάρρος να κάνει μια πολύ σωστή και βαθιστόχαστη παρατήρηση σχετικά με το γεγονός ότι στο οικοτροφείο που θα άνοιγε έπρεπε να προσεχτεί ιδιαίτερα η καθαριότητα στα εσώρουχα των δεσποινίδων και χρειαζόταν οπωσδήποτε μια σοβαρή κυρία για να τα κοιτάζει καλά. Έπειτα, δεν έπρεπε, λέει, να διαβάζουν κρυφά τα κορίτσια ρομάντζα τη νύχτα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αναστατωμένη και πολύ κουρασμένη, είχε πήξει πια και έσπευσε αμέσως να της βουλώσει το στόμα, λέγοντάς της πως έλεγε βλακίες, γιατί η φροντίδα για τα εσώρουχα ήταν δουλειά της διαχειρήσεως και όχι της διευθύντριας. Όσο για τα ρομάντζα, αυτό πια ήταν καθαρή προστιχιά και την παρακαλεί πολύ να πάψει. Η Αμαλία Ιβάνοβνα έγινε κατακόκκινη από το θυμό της, λέγοντας πως το είπε αυτό για το καλό της, πως «εγώ τέλει το καλό της», και ας είναι τόσος καιρός που δεν της έχουν πληρώσει το γκέλτ, δηλαδή το νίκη για το διαμέρισμα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα την έβαλε στην θέση της λέγοντας πως είναι ψέμα ότι θέλει το καλό τους, γιατί ακόμα και χθες, την ώρα που ο Μακαρίτης ήταν εξαπλωμένος πάνω στο τραπέζι, είχε έρθει να την βασανίζει, γυρεύοντάς της το νίκη. Πάνω σε αυτό, η Αμαλία Ιβάνοβνα παρατήρησε ολότελα ασυνάρτητα ότι προσκάλεσε και εκείνες τις κυρίες, αλλά δεν ήρθανε γιατί είναι πολύ καθώς πρέπει και δεν μπορούσαν να πάνε στο σπίτι μιας γυναίκας που δεν είναι καθώς πρέπει. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα της απάντησε αμέσως ότι σαν τυποτένια που είναι δεν μπορούσε να κρίνει τι θα πει να είναι κανείς καθώς πρέπει. Η Αμαλία Ιβάνοβνα έγινε έξω φρενών και δήλωσε ότι ο πατέρας της ήταν άνθρωπος πολύ πολύ σπουδαίος και περπατούσε πάντοτε με τα χέρια στις τσέπες κάνοντας πουφ πουφ. Και για να δώσει μια πιο σωστή εικόνα του πατέρα της, έχωσε τα χέρια της στις τσέπες, φούσκωσε τα μάγουλά της και άρχισε να βγάζει από το στόμα της κάτι ακαθόριστους ήχους, κάτι που έμοιαζε με πουφ πουφ. Όλοι οι νικάριδες ξέσπασαν σε γέλια και κούρδιζαν την Αμαλία Ιβάνοβνα με την ελπίδα να τις ειδούν να αρπάζονται από τα μαλλιά. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν μπορούσε να σηκώσει τέτοιο πράγμα. Της πέταξε λοιπόν το καρφί, λέγοντας δυνατά για να τα ακούσουν όλοι ότι μπορεί να μην είχε καθόλου πατέρα, αλλά να ήταν καμιά Φιλανδέζα μπικρού που κάπου θα έκανε τη μαγείρισα. Η Αμαλία Ιβάνοβνα έγινε κατακόκκινη, φώναζε τσιρίζοντας ότι εκείνη μπορεί να μην είχε πατέρα, αυτή όμως και ήταν Aus Berlin και φορούσε πάντοτε μακρύς βελάντος και έκανε διαρκώς πουφ πουφ. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα παρατήρησε περιφρονητικά ότι η δική της καταγωγή είναι γνωστή σε όλους και ότι το έγραφε με τυπωμένα γράμματα και εκείνο εκεί το δίπλωμα, ότι είναι κόρη συνταγματάρχη.
Όσο για τον πατέρα της Αμαλίας Ιβάνοβνα, αν υποθέσουμε ότι είχε πατέρα ποτέ της, θα πρέπει σίγουρα να ήταν κάνας Φιλανδός από την Πετρούπολη, Γαλατάς ασφαλώς. Κατά πάσα πιθανότητα όμως δεν είχε καθόλου πατέρα, δεδομένου ότι και τώρα ακόμα δεν ήξερε κανείς αν το πατρόνυμό της είναι Ιβάνοβνα ή Λουτβίκοβνα. Πάνω σε αυτό, η Αμαλία Ιβάνοβνα, έξω φρενών από το θυμό, έδωσε μια γροθιά στο τραπέζι και φώναξε ότι το όνομά της ήταν Αμαλία Ιβάνοβνα και όχι Λουτβίκοβνα. Ότι τον πατέρα της τον έλεγαν Γιώχαν και ήταν δήμαρχος, ενώ ο πατέρας της, Κατερίνας Ιβάνοβνα, δεν υπήρξε ποτέ δήμαρχος. Τότε η Κατερίνα Ιβάνοβνα σηκώθηκε επάνω και με φωνή αυστηρή, αλλά που φαινόταν ήρεμη, παρόλο που ήταν κατακίτρινη και ανεβοκατέβαινε το στήθος της, της είπε ότι αν ξανατολμήσει να βάλει στο ίδιο επίπεδο τον βρωμοπατέρα της με τον δικό της τον μπαμπά, θα της αρπάξει το σκουφί και θα το τσαλαπατήσει. Μόλις τ' άκουσε αυτό, η Αμαλία Ιβάνοβνα άρχισε να τρέχει μέσα στο δωμάτιο, φωνάζοντας με όλη τη δύναμή της πως ήταν η ιδιοκτήτρια και πως ήθελε να της αδειάσει αμέσως τη γωνιά. Ύστερα, όρμησε στο τραπέζι και άρχισε να σηκώνει τα σημαίνια της κουτάλια. Έγινε τότε μεγάλη φασαρία και τα παιδιά έμπηξαν τα κλάματα. Η Σόνια ήταν έτοιμη να πεταχτεί και να συγκρατήσει την Κατερίνα Ιβάνοβνα, επειδή όμως η Αμαλία Ιβάνοβνα κάτι είπε για τις δηλωμένες, η Κατερίνα Ιβάνοβνα έσπρωξε πέρα τη Σόνια και ρίχτηκε αμέσως πάνω στη σπιτονοικοκυρά για να πραγματοποιήσει την απειλή της σχετικά με το σκουφί. Εκείνη τη στιγμή η πόρτα άνοιξε και παρουσιάστηκε ξαφνικά στο κατόφλι ο Πιότ Πετρόβιτς Λούζιν. Στάθηκε μια στιγμή και κοίταξε όλους τους καλεσμένους αυστηρά και ερωτηματικά. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έτρεξε προς το μέρος του. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!